Η ενεργειακή κρίση έχει αυξήσει σημαντικά την επιβατική κίνηση στα τρένα όλης της Ευρώπης, καθώς οι επιβάτες επιλέγουν αυτό το πιο οικονομικό και περιβαλλοντικά φιλικό μέσο για τις μετακινήσεις τους. Όπως δηλώνει στο Euronews ο επικεφαλής της Trenitalia, της εταιρείας που διαχειρίζεται τα τρένα στην Ιταλία, η συγκυρία αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να στραφεί όλο και περισσότερος κόσμος στις σιδηροδρομικές μεταφορές με αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βεβαίως πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική περίοδο, λόγω της αύξησης ακριβώς του αριθμού των επιβατών, αλλά εμείς στοχεύουμε στο να πείσουμε τους επιβάτες ότι αυτό δεν είναι κάτι προσωρινό, αλλά είναι κάτι το οποίο ήρθε και θα μείνει. Και το κάνουμε εμπράκτους, παρέχοντας μια σειρά από υπηρεσίες όπως είναι η συνδυασμένη χρήση του τρένου με τα ποδήλατα, με τα αυτοκίνητα και με τα λεωφορεία επίσης, ώστε να πιστούν οι επιβάτες αυτοί ότι ο σιδηρόδρομος αποτελεί ένα μέσο το οποίο θα τον εξυπηρετήσει στο μέλλον. Και il treno è la scelta anche del futuro e non solo di questo periodo di crisi. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες παρέχουν πλέον υπηρεσίες πόρτα-πόρτα, που σημαίνει ότι αναλαμβάνουν τη μεταφορά του επιβάτη από τη στιγμή που θα αφήσει το σπίτι του έως την άφηξή του στον τελικό προορισμό. Σύντομα, αυτή η υπηρεσία θα φτάσει και στην Ελλάδα. Ο στόχος μας είναι να βελτιστοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη χρήση του τρένου ως μέσο μεταφοράς, το οποίο θα παρέχει έναν πλήρη και ολοκληρωμένο κύκλο υπηρεσιών, μέρος των οποίων είναι και αυτό που αναφέραμε, το door-to-door. Θα παίρνουμε τον επιβάτη από το χέρι, από την πόρτα του σπιτιού του, από το κατώφλι του και θα τον οδηγούμε στον τελικό του προορισμό και το αντίστοιχο. Αυτό θα είναι σε ένα πλαίσιο η πράσινη μετακίνηση και η βιώσιμη κινητικότητα. Θα συνδυάζεται και με τη χρήση ποδηλάτων, με τη χρήση ταξί και όλο αυτό θα αποτελέσει την πλήρη βιώσιμη κινητικότητα στην Ελλάδα. Για την Τρένοσέ προτεραιότητα αποτελούν οι άξονες Αθήνας Θεσσαλονίκης, όπου το δρομολόγιο θα γίνεται σε 3,5 ώρες το 2023. Η προαστιακή αλλά και η σύνδεση της Ελλάδας με τις Βαλκανικές χώρες. Σίγουραμέντε Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι παρεχόμενες υπηρεσίες επικεντρώνονται αρχικά στον άξονα Αθηνών Θεσσαλονίκης, σε δεύτερο επίπεδο στους προαστιακούς στις πόλεις Θεσσαλονίκης, Αθηνών και Πάτρας, και υπάρχει και μια τρίτη εναλλακτική να χρησιμοποιούν στοχευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται σε τουρίστες, θα είναι δηλαδή κατά παραγγελία, επί παραδείγματος χάρη μας στην Πελοπόννησο. A dare particolari come per esempio il Peloponneso, quindi anche per la Grecia. Κοιτάξτε, και για την Ελλάδα θα μπορούσε να υπάρξει όντως υλοποίηση ενός τέτοιου διασυνοριακού τρένου, το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει αφενός μεν επιβάτες, αφετέρου τι μπορεί να οι διversi territori. Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι θα μπουν στη φάση της πράσινης μετάβασης το 2027, όταν θα ενσωματωθούν στο στόλο τα πρώτα τρένα υδρογόνου. Είναι τρένα τελευταίας γενεάς, ασφαλή, ταχύ και αξιόπιστα. Sì. Τα χρησιμοποιούν πειραματικά ήδη τώρα στην Ιταλία και στη Γερμανία. In Germania. Η ενεργειακή κρίση πάντως δεν αφήνει ανεπηρέαστο και το κόστος των σιδηροδρομικών μεταφορών. Η Τρένοσέ βρίσκεται σε συζητήσεις με το Υπουργείο Μεταφορών για αύξηση της κρατικής επιχορήγησης ή αύξηση του κόστους των εισιτηρίων.